Να σταθούμε σε αυτό το σημείο στον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος ως Πρωθυπουργός καλείται να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση, τους ξένους ελεγκτές της οικονομίας, τα σπρέτς, αλλά και την επιφυλακτικότητα των ξένων ηγετών για την Ελλάδα. Οι παρατηρητικοί διαπιστώνουν ότι το έντονο στρες αποτυπώνεται πλέον και στην εξωτερική του εικόνα, αφού, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες, από τότε που ανέλαβε την Πρωθυπουργία μέχρι και σήμερα έχουν ασπρίσει πλέον τα μαλλιά του. Και ο ίδιος άλλωστε αναζητεί λίγες στιγμές χαλάρωσης, είτε στη γυμναστική είτε στο φαγητό με φίλους. Τα σπρέτς του άσπρισαν τα μαλλιά μέσα σε λίγες εβδομάδες. Σίγουρα κάποιες από τις επιπλέον ρητίδες που προστέθηκαν στο πρόσωπό του τις οφείλει στους τεχνοκράτες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπως λένε οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα του τα τελευταία χρόνια. Η πίεση των Ευρωπαίων και κυρίως της κυρίας Μέρκελ είναι εμφανή στην εικόνα του Γιώργου Παπανδρέου. Λογικό δεν είναι τόση πίεση, αφού και παρέλαβε χώρα σε ρήπιο, δηλαδή. Σαφώς και έχει υποστεί κάποια πίεση, σαφώς και έχει κουραστεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μειώνει το πολιτικό του έργο. Ο Γιώργος Παπανδρέου χαμογελά λιγότερο ακόμα και μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και δείχνει ιδιαίτερα προβληματισμένος από τις καταιγιστικές εξελίξεις στην οικονομία. Όχι μόνο τα γκρίζα μαλλιά έγιναν κάτασπρα, αλλά ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται πιο αδύνατος. Έχει πολύ μεγάλη πίεση. Πολύ μεγάλη πίεση, αλλά νομίζω ότι βαδίζει στο σωστό δρόμο. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να μην δείχνει την αφόρητη πίεση που δέχεται, όπως λένε οι άνθρωποι που ζουν την καθημερινότητά του. Στην ταβέρνα που συχνάζει κοντά στο σπίτι του, ο Γιώργος Παπανδρέου παραμένει ο ίδιος απλός άνθρωπος, παρά τις κοτούρες και το άγχος των εξελίξεων. Όχι, δεν το βγάζει σε εμάς, αγχωμένοι είμαστε όλοι. Όλη η Ελλάδα είναι αγχωμένη. Παρά την πίεση που δέχεται τον τελευταίο καιρό ο Γιώργος Παπανδρέου, όπως μας λένε οι άνθρωποι που τον σερβίρουν εδώ στο ταβερνάκι της Νέας Ερυθρέας, δεν έχει αλλάξει ούτε συνήθειες, ούτε συμπεριφορά. Παραμένει φιλικός και ευγενικός τόσο με το προσωπικό όσο και με τους υπόλοιπους πελάτες του μαγαζιού. Όπου έχει άδειο τραπέζι κάθεται. Πραγματικά καμία διαφορά με τους υπόλοιπους. Καμία διαφορά και δεν θέλει πάντα να σερβιριστεί, δεν θέλει να σερβιστεί πρώτος, με τη σειρά του τρώει. Οι κλήσεις στο τηλέφωνο του από ξένους ηγέτες, οι συνεχείς επαφές με συνεργάτες και υπουργούς, οι πληροφορίες που δέχεται με καταιγιστικό ρυθμό κάνουν τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται σε διαρκή συναγερμό. Ακούει πλέον και σκέφτεται περισσότερο και μιλά λιγότερο, λένε οι συνεργάτες του. Σε αυτό εδώ το τραπέζι καθόταν προχθές το βράδυ ο Γιώργος Παπανδρέου με την παρέα του. Όπως μας λέει, η ιδιοκτήτρια του καταστήματος είναι ένας απλός πελάτης όπως όλοι οι άλλοι. Δεν διαλέγει τραπέζι, κάθεται σε όποιο είναι ελεύθερο. Όσο για το μενού, επιλέγει τα πιάτα τα οποία προσφέρει το μαγαζί. Ο κόσμος απαιτεί να φέρουν τα κλεμμένα πίσω. Του το λέει κανένας του. Βεβαίως το λένε. Έχετε ακούσει κάποιον να το λέει. Βεβαίως το λένε. Δηλαδή, τι του λένε. Όπως το λέει όλη η Ελλάδα. Να φέρουν τα εκείνοι που τα φάγανε να τα φέρουν πίσω. Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει ξεπεράσει τις 150 ώρες πτήσης, αφού σχεδόν κάθε εβδομάδα επισκέπτεται κάποια χώρα για συνομιλίες με ηγέτες και τεχνοκράτες, σχετικά κυρίως με τις δραματικές εξελίξεις στην οικονομία. Έχουν κατακλέψει το κράτος όλοι. Έπεσε αυτό να είναι πρωθυπουργός. Μέσα σε διάστημα 6 μηνών ο Πρωθυπουργός έχει επισκεφθεί 23 κράτη σε ολόκληρο τον κόσμο. Το δρομολόγιο Αθήνα-Βρυξέλλες έχει γίνει ρουτίνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αγγλία, Γερμανία και Γαλλία είναι κάποιες από τις χώρες που επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Οι ανάγκες που έχουν τα άτομα αυτά και οι υποχρεώσεις να ταξιδεύουν πολύ συχνά στο εξωτερικό πραγματικά εξουθενώνει τους οργανισμούς των ατόμων αυτών. Ο Πρωθυπουργός μετά το Πάσχα δεν έχει βρει χρόνο για να βγει στη θάλασσα με το αγαπημένο του κανό. Το κουπί πλέον το τραβάει αλλού, λένε με νόημα οι συνεργάτες του.